Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είναι ένα σύντομο ενημερωτικό βίντεο. Να σας πω λίγο τα νέα μου, να μιλήσουμε λίγο για το τι έχω μάθει από την Κυριακή που μας πέρασε, που έχω απαντήσει πάνω από 500 email. Ναι, πάνω από 500 email έχω απαντήσει. Ναι, τι έχω μάθει. Έχω μάθει ότι πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, έχουν πραγματική διάθεση να ψυχοεκπαιδευτούν παρακολουθούν τα βίντεο στο κανάλι, προβληματίζονται δημιουργικά, προβληματίζονται γόνιμα και μοιράζονται μαζί μου ιστορίες άξιες να υποθούν ή προβληματισμούς άξιους να συζητηθούν. Είστε πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι και σας ευχαριστώ που υπάρχετε. Έχω βγάλει πρόσφατα μια ανακοίνωση στην κοινότητα και έχω ετοιμάσει και ένα γραπτό κείμενο το οποίο θα γράφω σε οποιονδήποτε μου στέλνει από εδώ και πέρα ότι θέλει να μου στείλει email. Ότι λόγω φόρτου εργασίας και λόγω συνθήκων έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από το Φεβρουάριο και μετά που άλλαξαν κάποια πράγματα και στην επαγγελματική μου ζωή και στην υγεία μου, δεν θα απαντάω πλέον σε όλα τα email, αλλά από τη στιγμή που οι άνθρωποι έχουν στείλει email μέχρι ξέρω εγώ και τις 25-26 Ιουνίου, πότε ήταν, που είπα ότι δεν θα απαντάω σε όλα τα email. Σιγά σιγά θα τα απαντήσω. Έχω φτάσει νομίζω μέχρι τις 10 Ιουνίου, 15 Ιουνίου σας έχω φτάσει. Κάπου εκεί. Ε, κοιμήθηκα χαράματα σήμερα. Τεσσεράμιση πήγα για έπνο, γιατί είπα πρέπει να τα τελειώσω. Να φτάσω σε ένα σημείο να είναι σύντομα τα email που έχουν. Ενώ να είναι μόνο το 2-3 εβδομάδων τα email που δεν έχω απαντήσει. Για να μου φύγει το άγχος γιατί νιώθω άγχος ότι άγχος με την έννοια της, της υπευθυνότητας απέναντι στους ανθρώπους που έστειλαν email τόσο πολύ καιρό πριν και δεν πρόλαβα να τους απαντήσω ε, να τα απαντήσω, ότως ώστε να μπορέσω να εστιάσω στο να φτιάξω βίντεο για σήμερα για αύριο, αύριο είναι Σάββατο 1η Ιουλίου 2023 όσοι βρίσκεστε στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή θα συμμετέχετε στο δεύτερο διαδικτυακό ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι μέσω Zoom που θα έχει θέμα τη συνεξάρτηση και τη διαχείριση τη. Ακριβώ το ίδιο θέμα που είχαμε και στο διαζώσει ψυχολογικό εργαστήρι που κάναμε στην Αθήνα πριν δύο εβδομάδε. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο, αλλά και όλων των καινούργιων βίντεο που ανεβαίνουν, υπάρχουν πληροφορίε για το πώ μπορεί κάποιο να συμμετέχει στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή και να παρακολουθήσει το webinar. Είναι μέσω Zoom το webinar και όσοι βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή έχουν ενημέρωση και έχουν λάβει το link για να συμμετέχουν αύριο στο webinar. Το webinar είναι αύριο στις 6. Είπαμε θα πάει 3 ώρε. Υπολογίστε τέσσερι. Είπαμε 6 με 9 το βράδυ ώρα Ελλάδο. Μπορεί να πάει και μέχρι τι 10. Ε, οπότε επειδή αύριο έχω το webinar και επειδή πρέπει να γράψω και εκείνο το βιβλίο που είχα ξεκινήσει, θυμάστε, περιμένει ο εκδοτικό. Είπαμε μέχρι τέλο καλοκαιριού να το παραδώσω το 7 ο βιβλίο. Ε, πρέπει να μαζέψω, να συμμαζέψω τι εκκρεμότητε για να μπορέσω να γράψω, να καθίσω να γράψω, να συνεχίσω τη συγγραφή. Έχω γράψει το μισό. Έχει μείνει το άλλο μισό. Τα θέματα υγεία μου βαίνουν κάλος με την έννοια του ότι η διάγνωση έχει προχωρήσει και για το θέμα τη υπνική άπνοια που ήδη παίρνω τη θεραπεία με τη μηχανή υποστήριξη τη αναπνοή. Πώ τη λένε, CPAP, είναι μια μηχανή που στέλνει συνεχή πίεση αέρα στου αεραγωγού, ούτω ώστε να καταπολεμηθεί το πρόβλημα τη ύπνική άπνοια. Θα σα κάνω ένα βίντεο μαζί με τον ειδικό για τον ύπνο, μόλι τον βρω. <laughs> έχουμε πει να κάνουμε το βίντεο, μου λέει μόλι είμαι έτοιμο, θα σου πω. Λοιπόν, ε, και θα μιλήσουμε και για την υγιεινή ύπνου, που νομίζω είναι χρήσιμη για όλου. Ε, και εγώ έχω έτσι μέσα στο μυαλό μου ότι πρέπει να εξηγιάνω τον ύπνο μου και από άποψη ωραρίου το έχω στο μυαλό μου, το ακούω, ακόμη δεν είμαι εκεί στο να το κάνω, αλλά το έχω στο μυαλό μου. Το κομμάτι με την Όσο Κρόν έχει τροχιοδρομηθεί, έχω βρει ένα πολύ καλό γαστρεντριολόγο στην Κύπρο με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Έχει δυσκολίες αυτός ο δρόμος, όσοι υποφέρεται από Όσο Κρόν γνωρίζετε πολύ καλά τι λέω. Όμω εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε όπω αντιμετωπίζουμε και όλα όσα μα έρχονται. Οι άνθρωποι έχουν δυνάμει που δεν γνωρίζουν. Ε, δεν μπορώ να πω ότι δεν ταλαιπωρήθηκα. <laughs> ταλαιπωρήθηκα. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει αλλάξει η καθημερινότητά μου γιατί η αγωγή και η δική διατροφή που κάνω και λοιπά είναι λίγο δύσκολα. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, ε, δεν θα επεκταθώ σε αυτά στι θεραπείε γιατί ο κάθε ασθενή θα πάρει εξατομικευμένη διάγνωση από τον ή του γιατρού του και εξατομικευμένη θεραπεία. Λοιπόν, ε, άρα, έχω μαζέψει πολύ υλικό για να κάνω βίντεο. Έχω συναντήσει εξαιρετικούς ανθρώπους στα email τα οποία απάντησα. Ε, ένα μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι αρκετοί από εσά μου στείλατε προσωπικό μήνυμα που μου λέτε ότι είναι χρήσιμο για σας αυτό το η καταγραφή του nagging, hashtag με hashtag naked που γίνεται στην καρτέλα κοινότητα. Όσοι δεν το γνωρίζετε, άμα μπει κάποιο στην αρχική σελίδα του YouTube, υπάρχουν διάφορε καρτέλε και υπάρχει η καρτέλα κοινότητα. Μόνο απαντήσετε πάνω, είναι αναρτήσει που βάζω καθημερινώ. Είναι το Facebook με εμένα αυτό. Πλέον δεν βάζω αναρτήσει στο Facebook ή σε οποιοδήποτε άλλο social media, βάζω στην καρτέλα κοινότητα. Αρκετοί από εσά χθε μου γράψατε, ότι σε ευχαριστούμε που βάζετε αυτά τα παραδείγματα ξεμπρόστιασματο. Αυτά τα παραδείγματα του τι σημαίνει νέγκινγκ. Το νέγκινγκ είναι μια τεράστια μάστιγα, τεράστια μάστιγα, γιατί μιλάμε για την κεκαλυμμένη κακία, την κεκαλυμμένη τοξικότητα. Ε, μας δόθηκε ευκαιρία χθες πάλι σε μια ανάρτηση στην κοινότητα να μιλήσουμε και για το τι σημαίνει διαδικτυακό ντρόπιασμα, uh, cyber shaming ή public shaming το δημόσιο ντρόπιασμα. Με, κατηγορού, με κατηγόρησαν κάποιε ανόητε ότι κάνω δημόσιο ντρόπιασμα, αλλά στην ουσία αυτέ μου κάνω δημόσιο ντρόπιασμα και εγώ προστατεύω τα προσωπικά του δεδομένα. Όπω και να έχει, είναι γελία αυτά τα πράγματα. Αλλά πραγματικά ο λόγο για τον οποίο ήταν αυτό είναι γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούμαστε από Ανόητα πρόσωπα τα οποία ξερνούν συνεχώς κακία και τοξικότητα Την επικαλύπτουμε μια ευγένεια Βάζουν κοτσάρουν και μια καρδούλα στο τέλος Και λένε με αγάπη το λέω Και μας δηλητηριάζουν ψυχικά Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μας Και δεν, δεν μας ενδιαφέρει αυτοί οι άνθρωποι να μας συμπαθούν Ή να έχουν καλή γνώμη για μας Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να καθαρίσουμε τη ζωή μας Από πάσαν νόσων, πάσαν μαλακία και πάσαν τοξικότητα